Χριστός Ανέστη. Θα ήθελα να ξεκινήσω τον πρόλογο του Σεβασμιωτάτου με ένα ποίημα του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητού, του Καβάφη. «Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον. Όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις. Μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στον σχέσεων και στον συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σαν μια ξένη φορτική». Έχουν υποθεί πολλά για τον ΚΠ Καβάφη, για τον Κωνσταντίνο Καβάφη, ότι είναι ένας ποιητής με μια ιδιαίτερη τεχνοτροπία, ότι είναι ένας ποιητής με μια κάποια ρομαντική και ονειροπόλα θεματολογία. Είναι ένας ποιητής ο οποίος παίρνει πολλά ιστορικά γεγονότα και τα μεταπλάθει με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε να δίνει ηθικά και οντολογικά νοήματα μέσα σε κάθε εποχή. Όμως, πολύ σωστά, και η απόψινή εκδήλωση έχει τον τίτλο ότι ο ΚΠ Καβάφης είναι πάνω απ' όλα ένας πνευματικός ποιητής. Το προαναφερθέν ποίημα δείχνει με πολύ λαγαρό τρόπο ότι ο Καβάφης ήταν κοινωνός αυτού που λέμε μοναχικού, νηπτικού, φιλοκαλικού πνεύματος. Όσο μπορεί κάποιος να μην συμφύρεται με την πολλή ανοησία του κόσμου, αλλά να μπορεί, καθώς μαζεύεται στον εαυτό του, συνέχεια να ανανύπτει, να ταπεινώνεται, να βλέπει του ποιος είναι πραγματικά, του τι θέλει από τον εαυτό του, τι θέλει ο Θεός από αυτόν και πώς μπορεί να το μεταδώσει στον έξω κόσμο. Στη σύγχρονη εποχή,
με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, τα λεγόμενα social media, πολλές φορές την παραμικρή μας ανοησία την κάνουμε είδηση. Βλέπουμε τους φίλους μας να πίνουν καφέ και να φωτογραφίζονται. Βλέπουμε γνωστούς μας να περπατάνε απλά στο δρόμο και να το διατυμπανίζουν μέσα από τα λεγόμενα social media σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές πέφτουμε σε αυτή την πλάνη. Δείτε τι κάνω, δείτε ποιος είμαι, δείτε τι θέλω, δείτε το δικό μου το εγώ. Όμως ο Καβάφης πάνω απ' όλα λέει κρύψου, μπες μέσα σε ένα καβούκι. Συναισθήσου ποιος είσαι, μαζέψου, δες πολύ καλά τι ακριβώς θέλει ο Θεός από εσένα. Και όταν θα έρθει η ώρα της εξόδου σου από τη ζωή, θυμήσου κάτι άλλο που έχω να σου πω. Και αυτό μας το λέγει με το ποίημα του ο βασιλεύς Δημήτριος. Και μάλιστα έχει ως επικεφαλίδα δύο στίχους από τον Πλούταρχο. «Ως περ ου βασιλεύς, αλυποκριτής, μεταφιένιντε χλαμίδα θεάν αντί της τραγικής εκείνης, και διαλαθών υπεχώρησε». Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλη είχε ψυχή. Καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε, γρήγορα και ξέφυγε, κάμνοντας όμοια σαν ηθοποιός, που όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Με πατρικές ευχές και αγάπη Χριστού και ποιμαντικές ευλογίες του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σας. Να προσέρθει να προλογήσει και ο κύριος Δήμαρχος, κύριος Δημήτριος Δεμουρτζίδης. Χριστός Ανέστη. Σεβαστοί πατέρες, συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά να παρευρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Τόσο γιατί πρόκειται για μια εξαιρετική μουσική εκδήλωση που έχει στόχο να αναδείξει το ελληνοορθόδοξο πνεύμα του Καβάφιου έργου, όσο και γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες προβάλλουν τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο μεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής είναι ο σημαντικότερος από τους σημαντικότερους Έλληνες του 20ου αιώνα και φυσικά από τους σημαντικότερους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Έχει αναγνωριστεί από σπουδαίους κύκλους λογίων, ενώ έχει μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, κάνοντας έτσι το ελληνικό πνεύμα γνωστό στα πέρατα της οικουμένης. Δεν πάβει όμως, όπως σωστά λέτε και εσείς πατέρα Τέμιε, να λιώνεται το πνεύμα και ο χαρακτήρας του ποιημάτου του, με αποτέλεσμα να μην θεωρείται τόσο κοντά στην Εκκλησία μας, κάτι που προφανώς είναι λάθος. Ο ίδιος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, έλεγε ότι όταν ήταν μικρός, αντέγραφε τα ποίηματα του Καβάφη γιατί μιλούσαν στην ψυχή του, φέρνοντάς του συγκίνηση. Και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, καθώς μέσα από τους στίχους του διδάσκονται η καρτερικότητα, το ήθος, η αξιοπρέπεια. Στο παραπάνω συνηγορεί και η καταγωγή του Κωνσταντίνου Καβάφη, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, με ρίζες από τη βασιλεύουσα των πόλεων, τρέφει συνεχή νοσταλγία για τα βυζαντινά μεγαλεία και τη χριστιανική κληρονομιά και είναι ξεκάθαρα επηρεασμένος από την λειτουργική μεγαλοπρέπεια της Ορθόδοξης πίστης. Πολλά ποίηματά του το μαρτυρούν, Μανουήλ Κομνηνός, στην Εκκλησία, εν κημητηρίο, αλλά και η γνωστή Ιθάκη, όπου για τον Αλεξανδρινό ποιητή δεν μετράει αν ο άνθρωπος πετύχει να ανέβει όλη την πνευματική κλίμακα, αλλά η ίδια η προσπάθεια. Η προσπάθεια μετάνοιας, ο αγώνας που καταβάλει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Εξάλλου στόχος του είναι κάποιος να αρχίσει το ταξίδι για την πνευματική τελείωση για την Ιθάκη και όχι η ίδια η Ιθάκη. Ο ίδιος βλέπει στα ποίηματά του την ψυχική γαλήνη,
και την ενδυνάμωση του πιστού και στέκεται στην ωραιότητα της χριστιανικής θρησκείας αναφερόμενος στο μεγαλείο της μετάνοιας. Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο ότι η πίεση του Καβάφη αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο του πόθου των Ελλήνων και ξένων μουσουλμών, αν και η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι πανέμορφη αλλά πολύ δύσκολη για μελοποίηση. Είναι όμως τέτοια η έλξη που ασκεί το έργο του, που την εμορφιά έτσι πολύ ατένισα, που πλήρης είναι αυτής η όρασής μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Είναι τιμή για μας, πατέρα Αρτέμιε, που επιλέξατε το Δήμο Παύλου Μελά, τη Σταυρούπολη και το Κέντρο Πολιτισμού του Χρήστου Στακύρη για να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Ας την απολαύσουμε. Πανοσυλλογία των εκπρόσωπων του Σεβεσμιωτάτου, Αγίου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα, Πάτερ Σημεών Παπαγεωργίου, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Παύλου Μελά, κύριε Δημήτρη Δεμουρτζίδη, αξιότιμη κυρία Αντιδήμαρχε Καθημερινότητας και Οχημάτων, κύριε Αθάνατε Δημήτριε, αξιότιμη κυρία Δημοτική Σύμβουλος του Παύλου Μελά, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος του Παύλου Μελά, κυρία Μαλταβατζή Εκατερίνη, και αξιότιμη υποψήφια Δημοτική Σύμβουλη του Δήμου Θεσσαλονίκης, κύριε Καρασαβίδη Παναγιώτη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Καλώς ορίσατε σε αυτή την πνευματική πανθεσία. Ο σκοπός του όλου έργου είναι να παρουσιάσουμε το πνεύμα του ποιητού. Δεν είναι για να απολαύσουμε δάφνες δόξης, ούτε είναι για να εφράνουμε τις ακοές μας, αν και αυτό θα μπορεί να είναι κάτι δευτερεύον. Το βασικότερο είναι να προσπαθήσουμε να μελετήσουμε, να εμβαθύνουμε και να στοχαστούμε το πνεύμα του ποιητού, τη μοναξιά του, τον πόνο του, την όποια αναζήτησή του, την υπαρξιακή του αγωνία, αλλά και την πίστη του τη βαθιά. Δυστυχώς, στις εποχές μας, όλοι το ξέρουμε, τα πράγματα παραποιούνται και διαστρεβλώνονται. Δυστυχώς, το τονίζω αυτό. Και είναι λυπηρό ότι ακόμα και τον Καβάφη, στην εποχή μας τον βγάλανε άθεο. Κάποιοι, οι οποίοι βέβαια έχουν τις σκοπιμότητές τους. Έχουμε ποίηματα, αν θελήσετε, και τελειώσουμε την όλη εκδήλωση, θα μπορέσουμε να διαβάσουμε και τρία χριστιανικά ποίηματα, αν έχουμε χρόνο. Το τελευταίο το ποίημα που έγραψε το 1933 είναι το «Εις τα περίχωρα της Αντιοχίας», στο οποίο μιλάει πολύ ευλάβεια για τον Άγιο Ιερομάρτυρα Βαβύλα. Έχει γράψει και το ποίημα «Ουκέγνος» και ένα άλλο ποίημα «Μύρης» στην Αλεξάνδρεια το 340 μετά Χριστόν. Όλα αυτά είναι ποίηματα που δείχνουν τη βαθύτατη πίστη του ποιητού Καβάφη. Κάτι άλλο που πρέπει να τονίσουμε είναι να μην παρασυρθούμε τόσο πολύ από το στίχο, γιατί ο στίχος μας φαίνεται εξωτερικά πεσημιστικός, μας φαίνεται απεσιόδοξος. Στην πραγματικότητα όμως πολλές φορές μας δίνει ένα αντιπαράδειγμα ότι αν ο ίδιος ξέπεσε και δεν μπόρεσε να κατορθώσει κάποια πράγματα, μας δίνει και εμάς το μήνυμα να φροντίσουμε σαν τη μέλισσα να πάρουμε ό,τι καλό έχουμε, ό,τι καλό βρίσκουμε γύρω μας και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Πραγματικά, εδώ θέλω να μιλήσω ότι ο αξιόλογος αυτός ποιητής, μέσα από την απεσιοδοξία του, μέσα από τον πόνο και τη μοναξιά του, μας λέει ότι υπάρχουν κάπου παράθυρα. Ψάχνει σε κάποιο ποίημα να βρει τα παράθυρα. Ποια είναι αυτά τα παράθυρα? Και δεν τα βρίσκει. Και μας βάζει το ερωτηματικό, μήπως τα παράθυρα είναι μέσα μας. Και εκεί θα πρέπει να ψάξουμε. Μας μιλάει για τις Θερμοπύλες, συμβολικά, για αυτούς που κρατούν τις Θερμοπύλες. Μας μιλάει για την Ιθάκη, που είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Θα το δούμε στη σειρά με τα ενορχιστρωμένα ποίηματα. Ελπίζουμε ότι είναι μια πρώτη προσπάθεια. Θα κάνουμε και λάθη, θα μας συγχωρέσετε. Έχουμε και λίγο τρακ, γιατί είναι η πρώτη φορά. Κάναμε ελάχιστες πρόβες, κανονικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και τους συμμετάσχοντας μουσικούς, επαγγελματίες οι περισσότεροι, διευθύνει την ορχήστρα η Ελευθερία Παπαγεωργίου, την οποία θα τη δούμε, η οποία σπουδάζει μουσική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο τραγούδι είναι ο Παναγιώτης Κυρμανίδης και ο Βασίλης Παπαγεωργίου, μαθητής του Γυμνασίου του Λυκείου. Η Μαρία Κουμιώτη που είναι στο πιάνο και την ευγνωμονώ, διότι και εκείνη συμμετείχε
πραγματικά στην ολοκλήρωση του όλου έργου εξ αρχής, όπως και η πίκρια Τσικαντούα που είναι στο βιολί, γιατί έτσι ξεκινήσαμε με πιάνο, βιολί και με κιθάρα. Εν συνεχεία ο Αριστίδης Βοσκίδης, ο οποίος παίζει πολύ ωραίο φλάουτο και θα θυμηθούμε την εποχή του 60 το νέο κύμα. Η Γεωργία Βαρδακώστα είναι στη κιθάρα και εκείνη η σπουδάστρια μαζί με την μαέστρο μας. Τον Κωνσταντίνο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι στα ντραμς, οι Κυλκισιώτες τον γνωρίζουν, οι περισσότεροι. Τον Γεώργιο Καραβασίλη, ο οποίος είναι εδώ και αυτός σταυροπολίτης και είναι καθηγητής της μουσικής και διδάσκει. Στο κοντραμπάσο ο Κωνσταντίνος Γιαννακάκης και αυτός πολύ γνωστός εδώ στην περιοχή. Οι περισσότεροι είναι σταυροπολίτες και Κυλκισιώτες. Ο Νικόλος εκτός από την Γεωργία Βαρδακώστα που είναι εκλαρίσεις. Στο κλαρινέτο και σαξόφωνο είναι ο Νικόλος Τάρας και στο αρμόνιο. Στο μεταλλόφωνο είναι ο Παναγιώτης Συγκουρίδης, έχουμε και πολλή νεολαία. Όπως και στα κρουστά ο Δημήτριος Κυριακίδης και αυτός έχει μελετήσει και έχει σπουδάζει πολλά χρόνια τα κρουστά. Συμμετοχή στο τραγούδι είναι ο πατήρ Δημήτριος Παπαγεωργίου μαζί και ελπίζουμε να σας ευχαριστήσουμε. Ζητάμε τις ευχές σας. Θυμίσω ιδιαίτερος ότι ήρθε και ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος κύριος Λαζαρίδης Αθανάσιος, τον οποίον υπεραγαπούμε και είναι γνωστός εδώ στην περιοχή και θα μας τιμεί και αυτός, μας τιμεί ιδιαίτερος, μας τιμά με την παρουσία του. Ευχαριστούμε. Στην αρχή θα έρθει ο Παναγιώτης Καμπουρίδης να κάνει μια παρουσίαση, θα κάνει πρώτα. Θα μας πει λίγα πράγματα για τον Καβάφη και θα λέει, θα απαγγέλει ένα-ένα τα ποίηματα και θα κάνει μια μικρή ανάλυση, αν και δεν επιτρέπεται ανάλυση στα ποίηματα, αλλά θα μας πει πάνω κάτω τι θέλει να πει ο ποιητής για να τα μαθαίνουμε καλύτερα. Χριστός Ανέστη. Ένας από τους μεγαλύτερους νεοέλληνες ποιητές είναι και ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο Καβάφης θεωρείται σήμερα αρχηγός και πατέρας της νεοελληνικής ποιήσεως, διότι όλα τα ποίηματά του τα έγραψε σε δημοτική γλώσσα και τα περισσότερα σε ελεύθερο στίχο. Το ποιητικό του ταλέντο και η ανεπανάληπτη εντρίφησή του στα ανθρώπινα προβλήματα τον έκαναν γνωστό στα πέραντα του κόσμου. Σύμφωνα με δική του ποιητική φράση, γράφει και απαγγέλει στίχους με την τέλεια αίσθηση του ελληνικού ρυθμού, Μύρης, Αλεξάνδρεια του 340 μετά Χριστό και άλλα. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στις 29 Απριλίου του 1863 και εκοιμήθη από καρκίνο στην ίδια πόλη στην Αλεξάνδρεια στις 29 Απριλίου 1933, ακριβώς 70 χρονών, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του. Εκοιμήθη εν κυρίω ο μεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής Καβάφης, η ζωή του οποίου στάθηκε μια διαρκή μελέτη θανάτου, αρετή που την ασκούν ιδιαιτέρως οι μοναχοί. Την παραμονή του θανάτου του εκτέλεσε με πλήρη διάβγεια το τελευταίο χριστιανικό του χρέος. Κοινώνησε. Είχε ετοιμάσει τη διαθήκη του πριν 10 χρόνια και τα χαρτιά του βρέθηκαν σε υποδειγματική τάξη. Δείγμα κι αυτό, καθώς λέγει σε κάποιο ποίημά του, πως για το θάνατο ήταν έτοιμος από καιρό. Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον. Ο Καβάφης γεννήθηκε από αρχοντική και ευκατάστατη οικογένεια. Οι γονείς του, Πέτρος και Χαρίκλια, απόγονοι παλαιάς φαναριωτικής οικογένειας μεγαλεμπόρων, έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια. Ο πατέρας του ασχολήθηκε με το εμπόριο υφασμάτων, σιτηρών και βαμβακιού. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ένα το παιδί της οικογένειας, μαθαίνει αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά, αλλά 7 χρονών μένει ορφανός από πατέρα. Η οικογένειά του φεύγει για την Αγγλία, εγκαθίσταται στο Λίβερπουλ και στο Λονδίνο. Το 1876 ο ποιητής επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια. Ταξιδεύει κατά καιρούς στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι και στην Αθήνα, όπου φυτά σε σχολές γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσης. Το 1903 εγκαθίσταται οριστικά στην Αλεξάνδρεια, όπου και εργάζεται ως δημοσιογράφος, μεσίτης, γραμματέας και υποτιματάρχης στο Γραφείο Αδρεύσεων. Το 1932 πήγε για θεραπεία στην Αθήνα. Κατά την επιστροφή του στην πατρίδα του Αλεξάνδρεια, η υγεία του χειροτέρεψε και όπως προαναφέρθηκε, εκεί εκοιμήθη το 1933.
Από το 1897 μέχρι το 1933 ο Καβάφης έγραψε 154 ποίηματα, τα οποία τυπώθηκαν κατά καιρούς σε μικρές συλλογές. Η πρώτη πλήρης έκδοσή τους, του ποιητικού του έργου, έγινε το 1935 στην Αθήνα, η οποία εξαντλήθηκε αμέσως. Μετά το 1948 έγιναν άλλες δύο ανατυπώσεις. Έκτοτε έγιναν αρκετές εκδόσεις και μεταφράσεις. Από λογοτεχνικής απόψεως, ο λόγος του είναι σαφής, απλός, λιτός, λυρικός, καθημερινός, έχοντας εσωτερική συνοχή, βαθιά σοφία και γλαφυρή μουσικότητα. Σπάνια χρησιμοποιεί την ομοικαταληξία. Δεν αναλύσκεται σε εντυπωσιασμούς, βερμπαλισμούς ή καλολογικά στοιχεία. Αντιθέτως ορμά ακάθεκτος σε αντιθέσεις, μεταφορές, αλληγορίες, συμβολισμούς, που αρκετές φορές καταλήγει σε ειρωνία, κοινικότητα, αυτομεμψία, σαρκασμό και αυτοσαρκασμό. Σε πολλά ποίηματα κατέχεται από ειλικρίνεια, ταπείνωση και αυτογνωσία. «Τα μεγαλεία να φοβάσαι, ό ψυχή, και τις φιλοδοξίες σου να υπερνικήσεις», λέγει σε κάποιο ποίημά του. Σε κάποια ποίηματά του είναι προφανή η μετάνοια. Το ποιητικό του έργο χωρίζεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Πρώτη, στα φιλοσοφικά ή συμβουλευτικά ή ηθικά ποίηματα. Αυτά περιέχουν βαθιές αλήθειες, αξίες και πρότυπα πίστεως, φιλοπατρίας και αυτοθυσίας και έχουν εξέχουσα θέση στη μέση εκπαίδευση για τη διάπλαση των νεοελλήνων μαθητών. Ή καλύτερα, είχαν εξέχουσα θέση στη μέση εκπαίδευση. Πού τέτοια πράγματα σήμερα. Τέτοια ποίηματα είναι «Θερμοπύλες», «Ιθάκη», «Απολύπινο Θεός Αντώνιο». Δεύτερη κατηγορία, στα ιστορικά ποίηματα. Εμπνέονται συνήθως από την ελληνιστική και ελληνορωμαϊκή περίοδο, καθώς και από την χριστιανική περίοδο. Τέτοια είναι «Η Δόξα των Πτολεμαίων», «Οροφέρνης», «Αλεξανδρινή Βασιλής», «Η Δασαρέσκια του Σελευκίδου» και άλλα. Χριστιανικά είναι «Ουκ Έγνος», «Στα περίχωρα της Αντιοχίας», «Άννα Δαλασσινή», «Μανουήλ Κομνηνός», «Μύρης», «Αλεξάνδρεια του 340 μετά Χριστού». Κάπου δεν λείπουν και μυθολογικές αναφορές όπως το ποίημα «Τρώες». Αυτά τα ιστορικά του χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, στα καθεαυτά ιστορικά, στα ιστορικοφανή και στα ψευδοϊστορικά. Στα δύο τελευταία συμβάλλει η φαντασία του ποιητή. Τρίτη κατηγορία, στα ειδονικά ή αισθησιακά ή ερωτικά ποίηματα. Σε αυτά τα ποίηματα κυριαρχεί ο λυρισμός του ποιητή, το πάθος, η ανάμνηση και η αναπόλυση του παρελθόντος. Τέτοια είναι «Ομνή», «Επίγα», «Θυμίσου σώμα» και άλλα. Μέσα όμως σε αυτή τη φιλίδωνη τάση του ποιητού δεν λείπουν και οι εκλάμψεις της μετάνοιας, του αγώνα και της επιστροφής. Τέτοια είναι «Θάλασσα του πρωιού», «Όσο μπορείς» από τις 9 και άλλα. Στην παρούσα προσπάθειά μας θελήσαμε να παρουσιάσουμε την πρώτη, τη διδακτική, ηθική και πνευματική πλευρά του ποιητή μας, του μεγάλου μας ποιητή, με λίγα λόγια στην ελληνορθόδοξη σφραγίδα του ποιημάτου του, χωρίς να αγνοούμε πως σε κάθε άνθρωπο υπάρχει και η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Ως άνθρωποι, όλοι μας έχουμε μια σκοτεινή πλευρά που σε κάποια εξομολόγηση εμφανίζεται αμυδρά ο κρυμμένος μας εαυτός. Όλοι γνωρίζουμε το μυθιστόρημα Dr. Jekyll και Mr. Hyde, όπου ο πρωταγωνιστής του, φιλάνθρωπος γιατρός της ημέρας, γινόταν ο ίδιος φοβερός, παράνομος της νύχτας, με όλα τα πάθη του να ξεχυλίζουν και να αποκαλύπτονται. Παρόλα τα αυτά, έχουμε Θεό φιλάνθρωπο, που κατανοεί την ανθρώπινη αδυναμία και συγχωρεί τα πλάσματά του, αρκεί να υπάρχει μετάνοια και επιστροφή. Έχοντας λοιπόν κι εμείς ένα τέτοιο φιλάνθρωπο πατέρα, ποιμένα και γιατρό, ας μάθουμε να μην κατακρίνουμε τον πλησίον μας και να βλέπουμε μόνο τα καλά του στοιχεία. Άλλωστε, αυτό συμβουλεύει και ο Μέγας Βασίλειος στους νέους. Πώς να ωφελούνται από τους αρχαιοελληνικούς λόγους, τους οποίους λόγους με πολύ σεβασμό, πειθαρχία και ειλικρίνεια διέσωσαν οι αντιγραφείς, δηλαδή οι μοναχοί. Έτσι μας συμβούλευε και ο σύγχρονος μας Άγιος Παΐσιος να μην είμαστε μύγες που πηγαίνουν στις ακαθαρσίες, αλλά να γίνουμε μέλισσες μαζεύοντας γύρι από τα ευωδιαστά λουλούδια. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, έγινε και η μελοποίηση και η ενορχήστρωση κάποιων σημαντικών ποιημάτων του Καβάφη με την προσπάθεια να εντρυφήσουμε στο πνεύμα του μεγάλου λογοτέχνη. Η προσπάθεια αυτή έγινε για να αποκομίσουμε δεν έγινε για να αποκομίσουμε επιθυμίες, χειροκροτήματα και δόξα, δηλαδή λόξα, ούτε απλά να ευχαριστήσουμε την ακοή σας με ωραίες μελωδίες. Έγινε για να εμαθύνουμε στο ποιητικό λόγο του Καβάφη, σκάβοντας βαθιά μέσα στα ποίηματά του, να δούμε την υπαρξιακή του αγωνία, τη μοναξιά, τη μονοτονία, τον πόνο και το αδιέξοδο του σοφού ποιητού.
αλλά και η βαθιά πίστη του, τη μεγάλη αγάπη του για την ελληνική παράδοση, τον απαράμιλο σεβασμό του στην κλασική και μεσαιωνική φιλοσοφία, αλλά και τη λύπη και τον πόνο του προς τους εκάστοτε εφιάλτες, τους Ιούδες της κάθε εποχής, εκείνους που προδίδουν τα ιερά και τα όσια για προσωπικό τους όφελος. Γι' αυτό λοιπόν ο Καβάφης γίνεται πολύ σύγχρονος και κρούει τον πόνο να του κηρύνουν σε εμάς, τιμώντας όλους εκείνους που δεν υποχώρησαν, δεν συμβιβάζονται, δεν παραδίδουν τα όπλα, αλλά όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες, ποτέ από χρέος μη κινούντες. Ας ακούσουμε λοιπόν τους στίχους από το πρώτο επιλεγμένο μας ποίημα, «Θερμοπύλες». Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες, ποτέ από χρέος μη κινούντες. Δίκαιοι κύσεις όλες τούντες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας και ευσπλαχνία, γενναίοι ο Σάκης είναι πλούσιοι, και όταν είναι πτωχοί, πάλι εις μικρόν γενναίοι. Πάλι συντρέχοντες όσων μπορούνε, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει, όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν, πως ο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Μολονότι βέβαια κάποιοι δεν επιτρέπουν ανάλυση ποιημάτων, συγχωρέστε μας μια μικρή ανάλυση σε κάποιους στίχους για να γίνει πιο έφεπτο και το εκάστοτε ποίημα. Τονίζει λοιπόν ο ποιητής πως πρέπει να τιμούμε όλους εκείνους τους αγωνιστές, τους ήρωες, τους θαραλέους, τους αγίους, οι οποίοι κρατούν την πίστη, την αφοσίωση, την αυτοθυσία, τη γενναιότητα και τη φιλοπατρία και μένουν σταθεροί στον αγώνα για το ανώτερο, το καλύτερο, το τελειότερο, το οποίο συμβολίζεται με τις θερμοπύλες. Οι αγωνιστές αυτοί αγαπούν τη δικαιοσύνη και την ισότητα, έχουν όμως εσπλαχνία και αγάπη, είναι γενναίοι με πολλά χαρίσματα, αλλά και κάποιοι με λιγότερα χαρίσματα, και αυτοί είναι γενναίοι κατά τις δυνάμεις τους. Είναι ειλικρινείς και αληθινοί, μα δεν μισούν τους ψεύτες και ακόμα περισσότερο πρέπει να τους τιμούμε όταν οι αγωνιστές προγνωρίζουν πως κάποιος θα τους προδώσει, ο εφιάλτης, ο πουλημένος, ο προδότης. Και τέλος οι εχθροί, οι Μίδοι και οι Πέρσες θα περάσουν και θα νικήσουν. Και τότε οι αγωνιστές αληθινά θα νικήσουν όταν ξέρουν πως θα νικηθούν. Έτσι συμβαίνει και στους μάρτυρες, νικούν όταν πέφτει το κεφάλι τους. Κι όμως κάθονται σταθεροί και ακλόνητοι στις όποιες θερμοπύλες τους. Από αισθητικής απόψεως δώστε προσοχή στην ενορχήστρωση των δύο τελευταίων στίχων. Πόσο οι εφιάλτες θα φανεί στο τέλος και οι Μίδοι επιτέλους θα διαβούνε. Θέλοντας να δώσουμε έμφαση στον αγώνα, παλεύει από τη μία μεριά το λυρικό στοιχείο, οι αγωνιστές, με το βιολί παίζοντας ασταμάτητα όγδα πεισματικά και σταθερά, με το επικό στοιχείο από την άλλη μεριά, τον Περσικό στρατό, μπαίνει με ένα πολερό σε στρατιωτικό ρυθμό για να φανεί εντονότερα η σύγκρουση των αγωνιστών με τους εχθρούς. Ακούστε το. Συνδέχονται σ' όσο μπορούν.
ίσως για τους ψευδομένους. Άλλη γη, θα πάγω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή. Κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Ο νους μου ως πότε μέσα στο μαρασμόν αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσω, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ. Που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούργιους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονές τις ίδιες θα γερνάς. Και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού μην ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο. Για σε δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη, τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Διερωτώνται μερικοί ποια είναι αυτή η πόλη που υπονοεί ο ποιητής. Είναι η πατρίδα του η Αλεξάνδρεια. Είναι κάποιο πρόσωπο, είναι κάποια έμονη ιδέα που τον βασανίζει ή κάποιο πάθος που τον κρατεί σιδηροδέσμιο. Πιθανώς. Δική μας νόμη είναι πως η πόλη μεταφορικά είναι η ψυχή του Καβάφη και κατένιαν η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Είναι ο ίδιος ο εαυτός μας, η πόλη που μας ακολουθεί ισόβια. Υπάρχει μια φιλοσοφική αντίληψη πως όταν αλλάξουν οι αντικειμενικές συνθήκες της ζωής ενός ανθρώπου, το περιβάλλον του, η διαβίωση και η οικονομική του κατάσταση, τότε αλλάζει και ο άνθρωπος. Δεν θα εξετάσουμε εδώ κατά πόσο ισχύει αυτή η θέση, αλλά ο ποιητής μας διαφωνεί με αυτή τη φιλοσοφική τοποθέτηση. Μας τονίζει λοιπόν πως όσο και να αλλάξει το περιβάλλον μας, ο τόπος διαμονής, η όποια οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση του ανθρώπου, αν ο έσω άνθρωπος, δηλαδή η ψυχή, έχει χαλάσει, έχει γκρεμιστεί, έχει καταστραφεί, όλα είναι μαύρα, ερυπωμένα, γκρεμισμένα. Τίποτε δεν γεμίζει το επεξουσιακό μας κενό, ούτε η άνεση, ούτε η καλοπέραση, ούτε οι διακοπές και τα ταξίδια αναψυχής, αν η ψυχή μας γίνει ρημαδιό. Να θυμηθούμε τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Αν η ψυχή μας είναι καθαρή, τότε βλέπουμε τα πάντα καθαρά. Αν η ψυχή μας λερωθεί και βρωμήσει, τότε όλα γίνονται μαύρα, αποκρουστικά και μάταια. Το μελοποιημένο αυτό ποίημα είναι σε ρυθμό 9-8, χορευτικός καρσιλαμάς. Θα επιθυμούσαμε να μην παρασυρθούμε από το ρυθμό, αλλά να εντρυφήσουμε στην υπαρξιακή αγωνία του Καβάφη. Η μουσική να διευκολύνει τη γεώτρηση. Thank you.
τρίτο κατά σειράν τραγούδι είναι το ποίημα με τίτλο «Μονοτονία». Την μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη απαράλλακτη ακολουθεί. Θα γίνουν τα ίδια πράγματα, θα ξαναγίνουν πάλι. Οι όμοιες στιγμές μας βρίσκουν και μας αφήνουν. Μήνας περνά και φέρνει άλλο μήνα. Αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα εικάζει. Είναι τα χθεσινά, τα βαρετά εκείνα. Και καταντά το αύριο πια, σαν αύριο να μην μοιάζει. Εδώ να ταξιδέψουμε στην Αίγυπτο, σε κάποια ταβέρνα της Αλεξάνδρειας, όπου ο Καβάφης, μόνος, μοναχικός και κατάμονος, σηκώνει το πικρό του ποτήρι και πίνει την οδύνη της καθημερινότητας, προσπαθώντας να γεμίσει την μονοτονία και την κενότητα της ζωής του. Πόνος, πίκρα και μοναξιά, το τρίπτυχο της μονοτονίας του. Ο ρυθμός σε βαρίζει η Μπέκικο, 9 τέταρτα, που δείχνει τη σκληρή πραγματικότητα του μοναχικού ποιητού, του σιωπηλού παριά, του περιφρονημένου και απεριμένου ταβερνόβιου. Έτσι το είδαμε το ποίημα. Η λέξη «οικάζει» σημαίνει «συμπεραίνει». Συνεπώς η φράση «αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα οικάζει» σημαίνει «αυτά που έρχονται κανείς εύκολα τα συμπεραίνει». Και πάλι ας μην παρασυρθούμε από το ρυθμό και το μέλος, αλλά να αφουγκραστούμε τον πόνο και την οδύνη κάθε καταφρονημένου ανθρώπου, κάθε ταπεινού αδελφού μας, πιάνοντας το σφυρμό του, χωρίς να απελπιστούμε, χωρίς να ψυχοπλακωθούμε, αλλά να ενθαρρύνουμε κάθε πονεμένο, κάθε ταλαιπωρημένο, κάθε πληγωμένο. Ίσως και εμείς κάποτε μόνοι θα μείνουμε, μόνοι στη μονοτονία μας, περιμένοντας την αληθινή ελπίδα, τη μόνη και μοναδική.
Τέταρτο σημαντικό πόνημα του μεγάλου ποιητή μας είναι το ποίημα «Κεριά». Του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνών ακόμη, κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά. Δεν θέλω να τα βλέπω, με λυπεί η μορφή των και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμε. Εμπρός κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω, να μην τα δυο και φρίξω. Τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν. Παραστατικός, αλληγορικός και μεταφορικός και εδώ εκλεκτός ποιητής μας δείχνει τη ζωή σαν κεριά, όπου τα μελλοντικά κεριά ανάβουν, ενώ τα παρελθοντικά κεριά σβήνουν. Είναι και αυτό ένα από τα σημαντικότατα ποίηματά του, όπου ανατέμνει βαθύτατα το στόχο, τη φθορά και το θάνατο. Δεν παρασέρνεται από τα πρόσχερα, δεν χαίρεται για το οδυνηρό παρελθόν του, αλλά προσπαθεί να παρηγορηθεί με κάτι που θα αλλάξει τη ζωή του στο μέλλον. Μια διαρκή μνήμη και μελέτη θανάτου διακρίνει το μοναχικό ποιητή που προσπαθεί να ξεπεράσει τα διέξοδα της ζωής. Κι όμως ελπίζει, δεν απελπίζεται, δεν τα παρατάει, δεν αυτοκτονεί. Συνεχίζει τον αγώνα του για κάτι καλύτερο, με την ελπίδα στο μέλλον. Γράφει ο ίδιος ο Καβάφης σε κάποιο ιδιωτικό του στιχούργημα. Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω, εγώ στην τράπεζα του μέλλοντος επάνω, πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλω. Το στίχο «Στην τράπεζα του μέλλοντος» το γράφει τονισμένο, τα αρχικά γράμματα με κεφαλαία, σημείο που δείχνει πως πίστευε βαθιά στα λόγια του Χριστού. «Θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανό». Είχε την ασφαλή βεβαιότητα και τη μοναδική ελπίδα πως αυτή η ζωή είναι μάτι. Για κάποια άλλη ζωή ετοιμαζόμαστε. Ας τον ακολουθήσουμε λοιπόν αργά και σταθερά στα κεριά του. Μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά.
Ως πέμπτο κατά σειρά διδακτικό του ποίημα επιλέξαμε τα παράθυρα. Σε αυτές τις σκοτεινές κάμαρες που περνώ μέρες βαριές, επάνω κάτω τριγυρνώ για να βρω τα παράθυρα. Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θα είναι μια παρηγοριά. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται ή δεν μπορώ να τα βρω. Και καλύτερα ίσως να μην τα βρω. Ίσως το φως θα είναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούργια πράγματα θα δείξει. Και εδώ πάλι ο ποιητής μας αποκαλύπτει το αδιέξοδο και το κενό της παρούσας ζωής. Ψάχνει μια αλλαγή, μια δίωδο, ένα ή περισσότερα παράθυρα που θα δώσουν ενδιαφέρον στη ζωή του. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται. Εδώ ας θυμηθούμε πάλι τα σοφότατα λόγια του Αγίου Παϊσίου, όταν μας συμβούλευε: «Ο Θεός έχει κάνει έτσι τα πράγματα στη ζωή μας, που να μην παρηγορείται πουθενά ο άνθρωπος, ούτε σε διασκεδάσεις, ούτε σε συναναστροφές, ούτε και σε συζητήσεις, έστω και πνευματικές συζητήσεις. Ο άνθρωπος παρηγοριέται κυρίως με την προσευχή». Βλέπουμε λοιπόν τον ποιητή να ψάχνει στην αφόρητη ζωή του μια παρηγοριά, ένα παράθυρο, μια γήινη ανάπαυση. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται. Τελικώς όμως οι τελευταίοι στίχοι του εν λόγω ποιητή μας δείχνουν τη σκληρή και αληθινή πραγματικότητα. Ένα ανοιχτό παράθυρο μπορεί να γίνει μια νέα τυραννία. Πολλές φορές ξεγελιόμαστε πως με τις αλλαγές στη ζωή μας θα παρηγορηθούμε, θα βελτιωθούμε, θα ευτυχήσουμε. Ο ποιητής μας όμως μας καταγγέλει: μην τρέφετε ψευδεστήσεις. Ένα καινούργιο παράθυρο δεν σημαίνει και λύτρωση. Μια καινούργια εμπειρία δεν λύνει το πρόβλημα του παρόντος βίου. Γι' αυτό το λόγο Καβάφης θέλει να μας παροτρύνει σε μια εδοσκόπηση, σε μια εμβάνθηση, σε μια υγιή εσωστρέφεια, βλέποντας τον έσω άνθρωπο με ειλικρίνεια, αυτομεμψία, ταπείνωση, αλλά και αισιοδοξία, ελπίδα και φως. Ας τον ακούσουμε. Φτάσαμε στο έκτο κατά σειρά ποίημα του ενδελεχούς ποιητή μας, το ωραιότερο, το γλαφυρότατο, το γνωστότατο ποίημα «Ιθάκη». Όταν κανείς συναντήσει τον τίτλο αυτό, «Ιθάκη», περιμένει να ακούσει τις περιπέτειες του Οδυσσέα, την περίφημη Οδύσσεια του εξεπέραστου ποιητού Ομήρου, ένα από τα πιο σημαντικά αριστουργήματα της εθνικής μας παρακαταθήκης, «Ιθάκη».
Μια πολύχρονη περιπέτεια γεμάτη μάχες, θύελλες, τρικυμίες, ναυάγια, εξωτικά νησιά και ανυπέρβλητα εμπόδια προκειμένου να φτάσει ο νοσταλγός και πολυμήχανος άνδρας, ο Οδυσσέας, στην γλυκιά του πατρίδα, την Ιθάκη. Κι όμως ο ποιητής μας μας συγκλονίζει, μας συνταράζει και μας εκπλήσει με τους πρώτους στίχους του. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Ανατριχιάζει, συγκινείται και δακρύζει καθένας με αυτούς τους στίχους. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη. Σου λέει ο Καβάφης, έφιλε μου αναγνώστη, εσύ είσαι ο Οδυσσέας. Άσε τον παλιό Οδυσσέα, αυτός έγραψε τη δική του ιστορία. Τώρα εσύ είσαι ο Οδυσσέας. Καθένας από μας είναι ο Οδυσσέας μέσα στη ζωή του. Για να ταξιδέψει, να γνωρίσει, να μάθει και να φτάσει στην Ιθάκη του. Στο τέλος, στο σκοπό του. Ας διαβάσουμε ή μάλλον ας εμβαθύνουμε στο πέλαγος του μεγαλειώδους αυτού ποίηματος. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδό να μη φοβάσαι, τέτοια στο δρόμο σου ποτέ δεν θα βρεις. Αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις. Αν δεν τους κουβανείς μες στην καρδιά σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήσει εμπρός σου. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά, θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Να σταματήσεις σε εμπορία φοινικικά και τες καλές πραγμάτιες να αποκτήσεις, σε ντέφια και κοράλια, και χρυμπάρια και ευαίνους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής. Όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά, σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντως το νου σου να έχεις την Ιθάκη, το φθάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου, αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου, καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει. Και γερός πια να ράξεις στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισε στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σου δώσει πια, κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Το αριστούργημα αυτό έφτασε στα πέρατα του κόσμου σε σημείο να το θαυμάζουν πολλοί άνθρωποι της τέχνης, αλλά δεν μπόρεσαν ποτέ να το φτάσουν. Ο στίχος είναι ελεύθερος, τα νοήματα μεταφορικά, αλληγορικά, αλλά και σαφή, σοφά και απλά. Εδώ ο ποιητής μας αποβάλλει τους φόβους και τις ανασφάλειες που κουβαλούμε στην ψυχή μας, συμβολικά με τους κύκλοπες, τους λεστριγόνες και τον Ποσειδώνα, και μας καλεί με τόλμη, χαρά, θάρρος και αισιοδοξία να ξεκινήσουμε το ταξίδι της ζωής μας για την Ιθάκη μας. Ξορκίζει τα φαντάσματα, τις θύελλες και τις σκοτεινιές του ανθρωπίνου βίου με την ελπίδα για γνώση, για μάθηση, για περιπέτεια, αλλά πάντα με την νοσταλγία και την ελπίδα της Ιθάκης. Όχι χωρίς ελπίδα, όχι χωρίς αισιοδοξία. Να τα δώσεις όλα για όλα, όχι όλα για το τίποτα. Όχι να αγωνιστείς χωρίς την ελπίδα της Αναστάσεως. Να αποκτήσεις την απαραίτητη σοφία για να καταλάβεις και την αξία της Ιθάκης, του σκοπού της ζωής. Η μελοποίηση ήταν δύσκολη, ίσως το μέλλον γίνει μια καλύτερη προσπάθεια. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν και εμείς με το βιολί και τα υπόλοιπα όργανα μέσα από το μελοποιημένο αυτό ποίημα, απαλά και ήσυχα στο ανοιχτό πέλαγος, ακούγοντας τα χτυπήματα του πιάνου και του μεταλόφωνου σαν κύματα στο κύτος του πλοίου, χωρίς να ξεχάσουμε τον τελικό σκοπό μας, τη θέωση. Thank you.
πήγε μόνια την Ιθάγη. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, γεμάτος γνώσεις. Στεστιγόνας και τους κυκλοπάς, το θυμωμένο Ποσειδόν να μη φοβάσαι. Στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα δεις. Αν μένει η σκέψη σου ψηλή, αν εκλεκτής η κίνηση, το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λες τριγώνας και τους κυκλοπάς, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις. Ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι, με τη ευχαρίστηση, με τη χαρά, θα μπαίνεις ελιμένας πρωτοειδωμένος, να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τις καλές πραγματιές να αποκτήσεις. Εντέφια και κοράλια και γρυβάρια και βέμους, γειτονικά μυρωδικά, καθελογής μυρωδικά, όσο μπορείς πιο άφωνα, γειτονικά μυρωδικά. Σε δωρεό ταξίδι, χωρίς αυτή δεν θα βγαίνεις στον δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια.
επόμενο ποίημα του Καβάφη είναι «Τα τείχη». Με μεγάλη ειλικρίνεια, πόνο και τρόμο, βλέπει ο σοφός ποιητής πως οι συνθήκες της ζωής, οι κακόβουλοι εχθροί, τα ψεύτικα όνειρα και οι απατηλές συγκινήσεις χτίζουν τείχη γύρω από την ψυχή μας. Μας απομονώνουν από τον πλησίον μας και μας εγκλωβίζουν σε ανυπόφορη μοναξιά. Αλλά κάπου φταίμε κι εμείς, στο βαθμό που επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εισχωρήσουν κοσμικά και παθογόνα στοιχεία στη ζωή μας. Τότε τα τείχη μας, ο εγωισμός και η κοινοδοξία μας, αυτοί οι ανελαίτητοι κτίστες, υψώνονται φοβερά γύρω μας, δημιουργώντας φοβερή αποξένωση και σκλαβιά. Όταν λείπει η αγάπη, ο σταυρός, η αυτοθυσία και η συμπόνια, γινόμαστε σκληροί, άθλοι και ταλαιπωρημένοι στα διέξοδά μας. Παρόλη τη φαινομενική απεσιοδοξία που περιγράφει το ποίημα αυτό, μας ενθαρρύνει να ανοίξουμε την καρδιά μας στην αγάπη για την οποία πλαστήκαμε. Να συγχωρήσουμε, να πλησιάσουμε, να αγκαλιάσουμε το Θεό και τον πλησίον μας. Ακόμη και τους εχθρούς μας, προτού υψωθούν τα εγωιστικά τείχη γύρω από την φύλαυτη ψυχή μας, προτού κάνουν τη ζωή μας ανυπόφορη, μια ξένη φορτική, όπως λέγει ο ίδιος το ποίημα, όσο μπορείς. Το ποίημα αποτελείται από 8 απλούς στίχους και έχει ομοικοταληξία. Μέσα σε αυτούς τους λιτούς στίχους, ο λογοτέχνης μας περιλαμβάνει παραστατικά τον πόνο μιας ψυχής απομονωμένης, που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, προτού είναι πολύ αργά. Επίσης παίζει με τις λέξεις, κάνει λογοπαίρνιο. Εδώ, που σημαίνει ντροπή, με το εδώ, τοπικά. Η τύχη με τα τύχη. Ήχον, που σημαίνει είχα, με το ήχον θόρυβος. Να το μελετήσουμε. Χωρίς περίσκεψην, χωρίς λύπην, χωρίς εδώ, μεγάλα και υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τύχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ, άλλο δεν σκέπτομαι, το νου μου τρώγει αυτή η τύχη. Διότι πράγματα πολλά έξω να κάνω ήχον. Α, όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να την προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Ας το ακούσουμε.
και εξίσου σημαντικό ποίημα του εν λόγω ανατόμου της ανθρωπίνης ψυχής του Κωνσταντίνου Καβάφη είναι το αριστούργημα «Απολύπιν ο Θεός Αντώνιον». Εδώ ο ποιητής μας μεταφέρει στη ρωμαϊκή εποχή, όπου ο Αντώνιος, σύζυγος της ξακουστής Κλεοπάτρας και βασιλεύς της Αιγύπτου, νικήθηκε στη μάχη του Ακτίου, πολιορκήθηκε στην Αλεξάνδρεια από τον αυτοκράτορα Οκτάβιο το 31 π.Χ. και αυτοκτόνησε. Το συγκεκριμένο ποίημα θεωρείται ψευδοϊστορικό. Στη φαντασία του ο λογοτέχνης μας βλέπει τον βασιλέα Αντώνιο σε ένα παράθυρο να αποχαιρετά την Αλεξάνδρεια και κάποιον μυστικό θίασο. Ας το ακούσουμε. Απολύπιν ο Θεός Αντώνιον. Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστή, αόρατος θίασος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς. Μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε η ακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μη καταδεχθείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει, σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλόχι με τον δηλών, τα παρακάλια και τα παράπονα ως τελευταία απόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεάσου και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις. Και πάλι εδώ στο έργο αυτό ο Καβάφης μελετά και μνημονεύει το θάνατο μέσα από τα μάτια του βασιλέως Αντωνίου. Τον παροτρύνει λοιπόν τώρα στο τέλος της ζωής του να αντιμετωπίσει με γενναιότητα και θάρρος την τελευταία του, χωρίς να μιξοκλαίει, χωρίς να απελπίζεται και να θρηνεί ανώφελα, χωρίς να ζητεί παράταση ζωής από τον Θεό. Γεννιέται όμως ένα βασικό ερώτημα στο ποίημα, ένα τριπλό ερώτημα για την ακρίβεια. Πρώτον, σε ποιον αρχαίο Θεό αναφέρεται ο ποιητής; Δεύτερον, σε ποιον αόρατο θίασο παραπέμπει; Και τρίτον, τι υπονοεί με αυτόν τον ίδιο θίασο με μουσικά όργανα και μελωδίες εξαίσιες, τον οποίο στο τέλος ονομάζει και μυστικό θίασο; Ναι, τι εννοεί; Με δύο λόγια, ποιος Θεός περνάει στα σοκάκια της Αλεξάνδρειας με ένα αόρατο μυστικό θίασο κάτω από το παράθυρο του Αντωνίου και γιατί τον εγκαταλείπει; Ο Γεώργιος Λεχονίτης, στο βιβλίο του «Τα Καβαφικά Αυτοσχόλια, Αλεξάνδρεια 1942», ισχυρίζεται πως ο Θεός που εγκαταλείπει τον Αντώνιο είναι ο Διόνυσος, ο αρχαίος Θεός της συνοποσίας, της κλειδής, της άνεσης και της καλοπέρασης, και φεύγει πανηγυρικά με το θείασό του, τις βακχίδες, τις μενάδες, τους φάβνους, τους άτριους και τους εσελινούς. Ως εκ τούτου ο ποιητής μας θέλει να πει πως τελείωσε πια η άνετη και απολαυστική ζωή για τον Αντώνιο, η κλειδή, η κρεπάλη, η μέθη και η καλοπέραση, μόλις τις ειδονές και έφτασε στο τέλος του. Τον καλεί όμως να αποδεχτεί θαραλέα το θάνατό του, σαν βασιλέας, όχι σαν δηλός άνωδρος. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν κι εμείς στην Αλεξάνδρεια, ώρα μεσάνυχτα, να δούμε τον βασιλέα της Αιγύπτου στο παράθυρο να ακούει τους τελευταίους ήχους του αόρατου θειάσου της επίγειας ζωής του. Ο ρυθμός του ποίηματος είναι χορευτικός, σε μέτρο 7-8, δηλαδή ρυθμός ελληνικός, δημοτικός, καλαματιανός. Για να διανοηθούμε το μυστικό θίασο να απομακρύνεται χορεύοντας από τα παλάτια του Αντωνίου. Θερμή παράκληση, να μην παρασύρθουμε και εδώ από το ρυθμό και τη μελωδία, αλλά με τη βοήθεια αυτών να ευανθύνουμε στο πνεύμα του μεγάλου ποιητού και να φιλοσοφήσουμε κι εμείς, όπως εκείνος, το επίγειο τέλος της ζωής μας με την ελπίδα της μέλουσας. Σαν νυχτά ακουστή,
την Αλεξάνδρεια, την Αλεξάνδρεια που φεύγει από χαιρέτα, την Αλεξάνδρεια, την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Το πάντο να μην γελαστεί, μη πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως απαντήθηκε η ακοή σου, μα τις ελπίδες τέτοιες μη του εκλεκτού ποιητού μας είναι το εξής, περιμένοντας τους βαρβάρους. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι, είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλητο μια τέτοια απραξία, τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε, γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί, οι βάρβαροι σαν έρθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη, και κάθεται στις πόλεως στην πιο μεγάλη πύλη, στο θρόνο επάνω επισήμως φορώντας την κορώνα, γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα, και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχτεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα, ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατοι και πρέτορες ευγήκαν σήμερα με τις κόκκινες τις κεντυμένες τόγες, γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά για λιστερά σμαράγδια, γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλυγμένα, γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα μπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί κι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουν τους λόγους τους να πούνε τα δικά τους, γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται φράδιες και δημιουργίες. Γιατί να αρχίσουν μόνο μιας αυτή η ανησυχία και η ανησύχηση, τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν, γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατεές και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι, γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Και τώρα, τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση. Και πάλι εδώ μεγαλοπρεπώς ο ταξιδιάρης ποιητής μας μεταφέρει στη ρωμαϊκή εποχή, συγκεκριμένα στην αρχαία Ρώμη και μάλιστα σε εποχή παρακμής και πτώσεως της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και πάλι ενηγματικός ο σοφός Καβάφης μας αποκαλύπτει ένα παράδοξο και αλόκοτο κλίμα που επικρατεί στην πανίσχυρη Ρώμη. Μας παρουσιάζει τους κατοίκους της Ρώμης γεμάτους χαρά και αισιοδοξία, γιατί σήμερα καταφθάνουν οι βάρβαροι. Και τι θα λυθούν όλα τα προβλήματα της πρωτεύουσας. Όλοι είναι ευτυχισμένοι στον ερχομό των βαρβάρων. Χαρούμενος αυτοκράτορ, αισιόδοξοι συγκλητικοί, λαμπροστολισμένοι οι πρέτορες και οι ύπατοι, πρόσχαροι και οι ρήτορες, ενθουσιασμένος όλος ο λαός της Ρώμης. Μα όταν μαθαίνουν πως οι βάρβαροι δεν θα έλθουν, ανησυχούν, απογοητεύονται και επιστρέφουν λυπημένοι στα σπίτια τους.
Και ακόμα περισσότερο στεναχωρούνται όταν μαθαίνουν πως δεν υπάρχουν πια βάρβαροι. Τι να σημαίνουν όλα αυτά? Τι άνοιγμα μας βάζει ο Καβάφης καλώντας μας να το λύσουμε? Να η απορία. Εδώ ο ποιητής θέλει να τονίσει το βάρος και την ανία μιας ανυπόφορης ζωής. Σε προσωπικό επίπεδο θυμίζει τα προηγούμενα ποιήματα, τα παράθυρα και μονοτονία, όπου η ζωή γίνεται ένα βαρύ φορτίο χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς καινούργια πράγματα, χωρίς αισιοδοξία. Στο συγκεκριμένο λοιπόν ψευδοϊστορικό ποίημα βρίσκουμε τους Ρωμαίους πολίτες να περιμένουν κάτι εχθρικό, κάτι ξένο, κάτι καινούριο που θα αλλάξει τη ζωή τους. Ας είναι κάποιο κακό, μια συμφορά, μια αρρώστια, μια αναποδιά που θα τους βγάλει από την ανυπόφορη ρουτίνα τους, από την καλοπέραση, τη μονοτονία και τα υπαρξιακά διέξοδα. Γι' αυτό και περιμένουν αισιόδοξοι τους βαρβάρους, τους εχθρούς που θα τους αλλάξουν τους ρυθμούς τους. Όταν βλέπουν πως οι βάρβαροι δεν θα έλθουν, οι εχθροί δεν υπάρχουν, συνεπώς απελπίζονται, απογοητεύονται, βλέποντας πως η ζωή τους δεν θα αλλάξει. Θα παραμείνει ανιαρή και ανυπόφορη όπως πρώτα. Σε πνευματικό επίπεδο σημαίνει πως όταν ο άνθρωπος συμβιβαστεί με το κακό και γίνει δέσμιος στα πάθη και στις ειδονές του, υποτάσσεται στους πειρασμούς και αμαρτάνει από συνήθεια. Και έτσι και οι σκοτεινές δυνάμεις έγιναν φίλοι του και πάβουν να τον πειράζουν, γιατί τον έχουν υποδουλώσει. Είναι αυτό που είχε πει κάποιος: «Έχω ένα πρόβλημα». Τι πρόβλημα? Το ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το συγκεκριμένο ποίημα έχει και εθνικές προεκτάσεις. Στη σημερινή εποχή η φιλοπατρία ταυτίζεται με την αμαρτία. Η αγάπη για τον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες θεωρείται εθνικισμός, σοβινισμός, φασισμός και ρατσισμός. Φτάσαμε κι εμείς σήμερα με πολύ χαρά και αισιοδοξία, αφού μας υποκινούν ασταμάτητα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, να χαιρόμαστε που οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα να πανηγυρίζουμε από στο διαμελισμό της φίλτα της πατρίδας και να γίνουμε φίλοι με επίβολους εχθρούς που έχουν όχημα τον ιμπεριαλισμό και τον επεκτατισμό. Τέλος, να πιστέψουν πως δεν υπάρχουν πια βάρβαροι, αφού υποταχθήκαμε στον ευδαιμονισμό, στην αδιαφορία, στο χρήμα και στο προσκύνημα των ξένων δυνάμεων. Όμως ο ποιητής εξ αρχής μας παρακαινεί να κρατήσουμε τις θερμοπύλες μας. Πάντα υπάρχουν εφιάλτες, Ιούδες, προδότες της πίστεως και της πατρίδος. Πάντα υπάρχουν εχθροί, Μίδοι, Πέρσες, Τούρκοι. Ας περάσουν πάνω από τα πτώματά μας. Εμείς, σαν έτοιμοι από καιρό, σαν θαραλέοι, να μείνουμε πιστοί μέχρι το θάνατό μας. Ποτέ από χρέος μη κινούντες, για να λάβουμε και το στεφάνι της ζωής.
Θεός φορώντας την κορώνα. Χωρίς βαρβάρους.
Αυτοί οι άνθρωποι ήσαν μια κάποια λύση. Εσείως φτάσαμε στο 10ο μελοποιημένο ποίημα, η διορία του Νέρονος. Δεν ανησύχησε ο Νέρον όταν άκουσε του δελφικού μαντίου το χρησμό τα 73 χρόνια να φοβάται. Είχε καιρόν ακόμη να χαρεί, 30 χρονών είναι. Πολύ αρκετή είναι η διορία που ο Θεός τον δίδει για να φροντίσει για τους μέλλοντας κινδύνους. Τώρα στη Ρώμη θα επιστρέψει κουρασμένος λίγο, αλλά εξαίσια κουρασμένος από το ταξίδι αυτό, που ήταν όλο μέρες απολαύσεως στα θέατρα, στους κήπους, στα γυμνάσια, των πόλεων της Αχαΐας εσπέρες, των γυμνών σωμάτων η ειδονή προπάντων. Αυτά ο Νέρον. Και στην Ισπανία ο Γάλβας κρυφά το στράτευμά του συναθρίζει και το ασκεί, ο γέροντας ο 73 χρόνων. Πάλι να τρέχουμε στη ρωμαϊκή εποχή και πάλι στους αυτοκράτορες της Ρώμης και συγκεκριμένα στον Έρωνα, που κατά τους ιστορικούς βασίλεψε με πολλή επιπολαιότητα, βαρβαρότητα και απαιδευσία. Ο Νέρο λοιπόν στα καλλιτεχνικά του ταξίδια το 67 μετά Χριστόν πέρασε από την Αχαΐα, δηλαδή από την Ελλάδα. Τότε επισκέφτηκε το μαντίο του Δελφών για να μάθει τα μέλλοντα για τη ζωή του και τη βασιλεία του. Η πυθία λοιπόν και οι ιερείς του μαντίου συμβούλεψαν τον Έρωνα να φοβάται τα 73 χρόνια. Ο επιπόλαιος Νέρον αμέσως σκέφτηκε πως ήταν 30 χρονών. Άρα είχε πολλή ζωή μπροστά του μέχρι τα 73. Δεν ανησύγησε καθόλου και φρόντισε να ξεκουραστεί ήσυχος μετά το μεγάλο ταξίδι του. Το μαντίο των Δελφών όμως δεν εννοούσε τα 73 χρόνια του Νέρονα. Εννοούσε τον Σέρβιο Σουλπίκιο Γάλβα που ήταν 73 χρονών και ετοίμαζε επανάσταση κατά του Νέρονος. Πράγματι, μετά από έναν χρόνο, το 68 μετά Χριστόν, ο Γάλβας ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας και ο Νέρον αυτοκτόνησε. Με αυτό το ειρωνικό ποίημα ο σπουδαίος ποιητής θέλει να μας πει πάλι να είμαστε έτοιμοι για το τέλος της επίγειας ζωής μας και να μην επαναπαυόμαστε, ιδιαιτέρως όταν είμαστε νέοι. Κάποιοι σαν τον Νέρονα βλέπουν επιπόλαια τη ζωή και επιδίδονται στις παρερχόμενες ειδονές, στην πρόσκαιρη δόξα και στο φθαρτό χρήμα, χωρίς να υπολογίζουν πως κάποτε θα πεθάνουν. Ίσως και σύντομα, και θα τα αφήσουν όλα σε άλλους. Πόσο σοφό εκείνο το ρητό πάνω από τα παλαιά ελληνικά σπίτια. Σήμερον εμού, αύριο ετέρου και ουδέποτε τεινός. Με τη μουσική σε 12/8 και σε ρυθμό swing, προσπαθούμε να αποδώσουμε το σαρκασμό και την φιλόσοφη ηρωνία του στιχουργού, διακομωδώντας κάπως την ανθρώπινη ματαιοδοξία, αλλά και τη ματαιότητα των γήινων φιλοδοξιών. Προς Θεού δεν υπονοούμε τη ζωή σαν μάταιη. Η ζωή είναι δώρο Θεού. Θέλουμε να δούμε τη ζωή με αισιοδοξία, σαν προπόνηση, σαν προετοιμασία, με προοπτική την αιωνιότητα, με σκοπό την Ιθάκη. Τα 73 χρόνια να φοβάται.
Αλέξη, κουρασμένος λίγο. Αλέξη, είσαι κουρασμένος από το ταξίδι αυτό. Που ήταν όλο μέρες απολαύσεως, στους μέτρους, στους κήπους, στα γυμνάσια, των πόλεων της Αγαίας και εσπέρες, από το γυμνό σώμα των ειδών Ήπρο πάντως. Ο γέροντας 73 χρονών. Το 11ο μελοποιημένο μας ποίημα είναι «Η Μεγάλη Άρνηση», στο οποίο ο Καβάλης έβαλε ιταλικό τίτλο «Che fece il gran rifiuto». Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος το έχει έτοιμο μέσα του το ναι και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι, όχι θα ξανάλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλη τη ζωή του. Το συγκεκριμένο ποίημα ανήκει στα φιλοσοφικά και είναι προέκταση του ποίηματος Θερμοπύλες. Και εδώ πάλι ο Καβάφης θαυμάζει τους αγωνιστές εκείνους που ποτέ δεν συμβιβάζονται, ό,τι και να συμβεί. Ο συμβιβασμένος λέει το ναι, υποτάσσεται στο κοσμικό φρόνημα και τραβάει τον δρόμο του. Όμως, όποιος λέει όχι, το σωστό όχι, αρνείται να συμβιβαστεί με τις τρέχουσες περιστάσεις, αρνείται να ακολουθήσει τον παρόντα συρφετό και μένει σταθερός στα πιστεύω και στις αρχές του, στα ιδανικά και στις αξίες του. Θεωρούμε πως μέσα στους λίγους αυτούς στίχους ο Καβάφης κρύβει πάλι το σεβασμό και την τιμή προς τους ήρωες, προς τους παλαιστές της ζωής, προς τους γενναίους πολεμιστές, προς τους μάρτυρες και τους Αγίους. Ας το ακούσουμε, ας το αφουγκραστούμε προσεκτικά. Thank you.
Φτάσαμε και στο τελευταίο μεγαλειώδες ποίημα του Αλεξανδρινού Στιχουργού μας. Απ' τις 9. 12:30, γρήγορα πέρασε η ώρα. Απ' τις 9 που άναψα τη λάμπα και κάθισα εδώ. Καθούμουν χωρίς να διαβάζω και χωρίς να μιλώ. Με ποιον να μιλήσω κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. Το είδωλο του νέου σώματός μου, απ' τις 9 που άναψα τη λάμπα, ήλθε και ύβρε και με θύμισε κλειστές κάμαρες αρωματισμένες και περασμένη ειδονή. Τι τολμηρή ειδονή! Και επίσης με έφερε στα μάτια εμπρός δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι, κέντρα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν και θέατρα και καφενεία που ήσαν μια φορά. Το είδωλο του νέου σώματός μου ήλθε και με έφερε και τα λυπητερά. Πένθη της οικογενείας, χωρισμοί, αισθήματα δικών μου, αισθήματα των πεθαμένων, τόσο λίγο εκτιμηθέντα. 12:30, πώς πέρασε η ώρα. 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια. Ακόμη μια φορά ο αγαπητός μας Αλεξανδρινός ποιητής βλέπει με πολύ ειλικρίνεια θλίψη και αναπόλυση το παρελθόν. Ανατέμνει τον χρόνο, αντικρίζει τη φθορά, την εγκατάλειψη και τα ερείπια του παρελθόντος. Απ' τις 9 η ώρα κάθεται μόνος, εντελώς μόνος μέσα στο σπίτι του και κοιτάζει στον καθρέφτη το είδωλο του νέου σώματός του. Μέσα από αυτό βλέπει τις παλαιότερες απολαύσεις του, τα κέντρα διασκεδάσεως, τα θέατρα και τα καφενεία που έπαψαν να υπάρχουν και διαπιστώνει πως ο πανδαμάτωρο χρόνος φθείρει και καταστρέφει τα πάντα. Στη συνέχεια σκέφτεται τα παιδικά του χρόνια, την ορφάνεια, το θάνατο του πατέρα του, των αδελφών του, τα αισθήματα των γονέων του, τα οποία τότε δεν εκτιμούσε, δεν υπολόγισε όπως τα έπρεπε. Και τελειώνει με δύο φοβερούς στίχους. 12:30, πώς πέρασε η ώρα. 12:30, πώς πέρασαν τα χρόνια. Δώστε λίγη προσοχή στη μελοποίηση. Ανάμεσα στους στίχους που μιλάει για τα αισθήματα των κοιμηθέντων και στους δύο τελευταίους στίχους, παρεμβάλλουμε μια μελωδία με ελάσσονες κλίμακες, δηλαδή θλιβερές κλίμακες, προκειμένου όλοι μας να θυμηθούμε τους δικούς μας νεκρούς, όνεις, παππούδες, γιαγιάδες, προγόνους, όλους τους κοιμηθέντες, ακόμη και τους εθνικούς μας ήρωες, αλλά και τους αγίους μας. Και ας είναι και αυτή ένα μνημόσυνο για αυτούς, για τα αισθήματά τους, που τόσο λίγο εκτιμήσαμε.
σαν πεθαμένο. Φτάσαμε και στο τέλος της παρούσας εισπερίδας και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ας είναι η παρούσα εκδήλωση μια βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον μεγάλο μας Αλεξανδρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη και προς όλους εκείνους που μας ανέστησαν για να είμαστε σήμερα Έλληνες Ορθόδοξοι, θαυμάζοντας και τιμώντας τη χώρα μας, την ιστορία και τον πολιτισμό μας και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το μέλλον και για τους μεταγενεστέρους. Καλή συνέχεια. Τη σειρά μας να ευχαριστήσουμε όλους τους πατέρες και αδελφούς για Χριστό και το αγαπητό μας συγκρότημα το οποίο ονομάζεται, ξέχασα να το πω, η Ασυμβίβαστη. Τα παιδιά που πίεσαν πολύ εθελοντικά, να τους συγχαρούμε και ελπίζουμε και μια μελλοντική πάλι παράσταση οπουδήποτε με καλύτερα αποτελέσματα. Καλή συνέχεια.